όπως το μέλι, το λάδι, τα αποστάγματα και διάφορα τοπικά εδέσματα, δηλαδή όπως το κρέας, το ψάρι. Σήμερα έχουμε έρθει εδώ για να φτιάξουμε ένα ντολμαδάκι, το οποίο φτιάχνουμε με αμπελόφυλλα από το κτήμα Κοκοτού. Θα το γεμίσουμε με μία σοκολάτα, την οποία την έχουμε φτιάξει μαζί με καραμελωμένο φουντούκι, παλεμένο τσίπουρο του Σπυρόπουλου. Τονίζουμε τον Έλληνα παραγωγό, διότι αυτό είναι το σημαντικό που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εξωτερικά θα το περιχύσουμε με ένα αυγολέμονο, το οποίο θα το φτιάξουμε με λευκή σοκολάτα, ακέρωτα λεμόνια με το φυσικό, το χυμό τους και το ξύσμα και άνηθο. Έχουμε φτιάξει τα αμπελόφυλλα, τα οποία αμπελόφυλλα δεν τα βγάζουμε, απλά τα τσιγαρίζουμε σε σκέτο νερό. Θα γεμίσουμε. Εδώ έχουμε φτιάξει την γκανάζ μας, η οποία η γκανάζ μας, η δοσολογία τους πιο πολύ για τα παιδιά, είναι σε ένα λίτρο κρέμα γάλακτος. Προσθέτουμε 700 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος και 300 γραμμάρια σοκολάτα υγείας. Αφού βράσει, προσθέτουμε 120 γραμμάρια από μέλι. Το μέλι που χρησιμοποιούμε χρησιμοποιούσαμε από τα κύθυρα, αλλά τώρα πλέον επειδή δεν υπάρχει στα κύθυρα, χρησιμοποιούμε από τους μολάους Λακωνίας. Σωστά, εντάξει. Έχουμε χρησιμοποιήσει το παλαιωμένο τσίπουρο του Σπυρόπουλου από την Εύβοια, αλλά πάλι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τσίπουρο όποιο θέλετε, γύρω στα 130 γραμμάρια. 130 ml, εμάς μας ενδιαφέρει να αναδεικνύεται το τσίπουρο, γι' αυτό χρησιμοποιούμε μεγαλύτερη ποσότητα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και λιγότερη για κάποιους που θέλουν να είναι για πιο παιδικό. Το τυλίγουμε κανονικά όπως τυλίγουμε τα ντολμαδάκια και μετέπειτα το περιχύνουμε με τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Βάζουμε αρκετή δόση από τη σοκολάτα μας και τυλίγουμε όπως τυλίγουμε κανονικά ένα ντολμαδάκι. Το τοποθετούμε στο πιάτο. Το αυγολέμονο που έχουμε φτιάξει, οι αναλογίες του, γιατί πολλοί συζητάνε δηλαδή για τις αναλογίες, φτιάχνουμε μία κρέμα αγγλές, η οποία όμως δεν χρησιμοποιούμε κροκάδια, χρησιμοποιούμε μόνο το ασπράδι του αυγού. Γιατί χρησιμοποιούμε τη λιπαρότητα που θέλουμε από τη λευκή σοκολάτα που έχει παραπάνω βούτυρο. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε ασπράδι και όχι κροκάδι. Οι αναλογίες του είναι 250 γραμμάρια γάλα, 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 4 ασπράδια, τα παστεριώνουμε όλα μαζί στους 80 με 82 βαθμούς, προσθέτουμε τη λευκή τη σοκολάτα, ανακατεύουμε και προσθέτουμε μετά στο τέλος τον άνηθο. Τον άνηθο δεν θέλουμε να τον βράσουμε, διότι αρχίζει και πικρίζει μετά και κάνει μια αντίθεση με τη σοκολάτα, στην οποία το αποτέλεσμά του με το ντολμαδάκι βγαίνει κάτι πολύ διαφορετικό, το οποίο δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θα τυλίξουμε μερικά για να μπορείτε να δοκιμάσετε. Αυτή είναι η πρότασή μας που φτιάχνουμε για αυτό το σχολείο σήμερα. Παράλληλα, οι προϊόντα που παράγουμε είναι σαλιγκάρια γεμιστά, τα οποία τα γεμίζουμε με τεντούρα από την Πάτρα του Χάχαλη, τα οποία τα φάμε, χρησιμοποιούμε μόνο το κέλυφος. Από την Καλαμάτα, την πατρίδα μας, φτιάχνουμε αγουρέλιο, ποικιλία, κορονέι και κέξο φρέσκια ρίγανη από την Καστοριά και το προσαρμόζουμε πάνω σε μία τρούφα. Φτιάχνουμε με αυγοτάραχο, φτιάχνουμε δηλαδή με πολλά πράγματα. Με μέλι και εξωτερικά μαύρη ζάχαρη. Τώρα ήμασταν μαζί με παιδιά που φοιτούν ακόμα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Ήμασταν στην Γαλλία στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Σοκολάτας και συμμετείχαμε εγώ ως κριτής και τα παιδιά ως βοηθή των 20 καλύτερων σεφ ανά τον κόσμο. Παράλληλα διδάσκω σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και σε παιδιά που βρίσκονται στην Ογκολογική Μονάδα του Ιδρύματος Ελπίδα.
συνήθως αυτά δεν τα διαφημίζουμε, γιατί είναι πράγματα που τα αγαπάμε. Πράγματα που αγαπάμε δεν τα διαφημίζουμε. Αλλά καλό είναι να τα μαθαίνουμε κάποιοι. Αυτό που ζητάμε εμείς από τα παιδιά, δηλαδή που σπουδάζουν στα σχολεία, είναι να αγαπήσουν αυτό το επάγγελμα, να τους εμπνεύσουμε ώστε να μπορέσουν να το αναπτύξουν αυτό και να το κάνουν σπίτι τους. Να κοιμούνται και να ξυπνάνε δηλαδή με αυτή την αγάπη, δηλαδή με το ελληνικό προϊόν. Θα ήταν πολύ εύκολο να παράγουμε σοκολατάκια και με ροκφόρ, πολύ εύκολα και με παρμεζάνες και με οτιδήποτε. Σε ένα σεμινάριο που έκανα σε υπαλλήλους Ιτρακόμ, ο κάθε υπάλληλος έφερε ένα τοπικό προϊόν δικό του, που του άρεσε να το μετατρέψουμε σε σοκολάτα. Η λογίστρια πήρε και έφερε ένα κομμάτι παρμεζάνα και ένα κομμάτι μπούκοβο. Της λέω, θα το κάνουμε μόνο και μόνο για το μάθημα, αλλά θα πρέπει να το μετατρέψουμε μετά, να το φτιάξουμε και να το κάνουμε ελληνικό, διότι απερθάνομαι τα ξένα προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο, γιατί αλλιώς είμαι από τους ανθρώπους που φωνάζουν στα παιδιά να μην φύγουν έξω, ότι από εδώ μπορούμε να το πολεμήσουμε για να το δουλέψουμε και να τους πάρουμε εμείς τα λεφτά και όχι να τους τα δώσουμε. Πρέπει καταρχήν να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Αν δεν τα αγαπάνε, ας αλλάξουν επάγγελμα. Πολλοί πηγαίνουν με το σκεπτικό ότι ο χ-σεφ παίρνει τόσα λεφτά και ο χ-σεφ βγάζει τόσα λεφτά και ο χ-σεφ βγάζει τόσα. Και ότι δεν θέλει γράμματα αυτό το επάγγελμα, και είναι πολύ μεγάλα λάθη. Και γράμματα θέλει, και μαθηματικά θέλει, και χημεία θέλει, και φυσική θέλει, και τα πάντα θέλει. Αν το καταλάβουν καταρχήν οι σχολές και μετά τα παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Αλλιώς θα χαθεί ακόμα μία ευκαιρία για μία ακόμη γενιά. Δεν ξέρω αν ενδιέφερε κάποιον για να δοκιμάσει. Εγώ το είπα. Α, εντάξει, με συγχωρείτε, κύριε Αντριαδόπουλε. Έπισε τον επαχαίρι αυτό. Ομορφαίνει, δεν επαχαίρι. Δεν έχει την ανάγκη, αλλά εντάξει. Πανέτοιμος. Για γλυκό. Για γλυκό το πουλάμε. Μας ενδιαφέρει να αναδεικνύονται τα υλικά και οι γεύσεις και τα αρώματα των προϊόντων που χρησιμοποιούμε. Η σοκολάτα σε αντιστοιχεία μαζί με το κρασί έχει αρχή, μέση και τέλος. Και έτσι είναι και κάθε προϊόν που φτιάχνουμε. Έχει πολύ ραϊφή. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Μαζί με τον Άνιθο. Πρέπει να πω ότι όταν άκουσα τη συνταγή, σοκαρίστηκα. Να σας πω κάτι. Ξέρετε γιατί το κάνω? Διότι δεν αντιγράφω, υπογράφω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρρύπτεις ένα τοίχο μεταξύ του Αλμυρού και του Λιγού. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πνεύμα. Όμως, αυτό που θέλω να συμβουλεύσω τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά που σπουδάζουν μαγειρική, είναι ότι πρώτα πρέπει να κατακτήσουν την τέχνη τους με τον κλασικό τρόπο. Εννοείται. Δηλαδή, πρέπει να μάθουν να κάνουν ένα σοκολατάκι, να κάνουν μία πάστα, να κάνουν κάτι το οποίο έχουν μία ορισμένη συνταγή. Όταν το μάθουν καλά αυτό, τότε έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν. Εννοείται. Αλλιώς δεν γίνεται. Πρώτα η πάστα.